Δεχόμαστε καταιγισμό τηλεφωνημάτων. Στο στούντιο στην Λεμεσό είναι η Επίτροπος Περιβάλλοντος, η κυρία Ιωάννα Παναγιώτου. Πάμε να την συναντήσουμε. Καλησπέρα, κυρία Επίτροπε. Καλησπέρα. Τώρα, να κάνουμε μια αυτοψία πρώτα-πρώτα και να σας ρωτήσω τι φαινόμενο είναι αυτό και πώς γίνεται τώρα. Μου λένε άνθρωποι στη Λάρνακα ότι δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε ένα εκατοστό τα παράθυρά τους. Με το που τα ανοίγουν, δέχονται σμήνη κουνουπιών και η κατάσταση στα σπίτια τους είναι ανυπόφορη. Ναι, αυτό είναι μια κατάσταση που δημιουργείται όταν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά και δεν γίνεται μια έγκαιρη αντιμετώπιση, γιατί επειδή ο κύκλος ζωής των κουνουπιών είναι πολύ σύντομος, χρειάζεται μια επίπονη επιστημονική προσπάθεια για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Αν συνυπολογίσουμε ότι από κακούς σχεδιασμούς του παρελθόντος οι οικιστικές περιοχές είναι πολύ κοντά σε υδροβιότοπους, αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα. Επίσης, οι φετινές βροχοπτώσεις, δηλαδή άμα υπάρχει αύξηση βροχοπτώσεων, αυξάνει και το φαινόμενο με τα λιμνάζοντα νερά. Τώρα, μισό λεπτάκι. Ο σχεδιασμός των πόλεων θα σε έλεγε κανείς ότι είναι ένα ζήτημα, αλλά οι πόλεις δεν εμφανίστηκαν εφέτος. Ήταν εκεί και πέρσι και πρόπερσι. Συνεπώς, το εύκολο είναι να βρούμε τι διαφοροποιήθηκε φέτος, είτε δια της δράσης είτε δια της παράληψης, για να μπορέσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Δύο φαινόμενα. Το ένα είναι οι αυξημένες βροχοπτώσεις. Την εποχή μάλιστα που έπρεπε να γίνουν οι ψεκασμοί, δεν έγιναν στο σωστό χρόνο και με το σωστό προγραμματισμό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται χαρτογράφηση, να εντοπίζονται οι αιστείες και να αντιμετωπίζονται από την αρχή, πριν να εξαπλωθεί το φαινόμενο. Εσείς έχετε ενημέρωση γιατί δεν έγιναν αυτοί οι ψεκασμοί? Υπήρχαν δυσκολίες με τα αεροπλανάκια του τμήματος δασών και βέβαια δεν έγιναν αρκετά νωρίς οι συσκέψεις και αυτό που έπρεπε να γίνει από την πλευρά των αρμοδίων. Πρέπει να ομολογήσω ότι ο Δήμος Λάρνακας έκανε συσκέψεις, κάλεσε όλα τα αρμόδια τμήματα και έκανε ό,τι μπορούσε στα πλαίσια των δυνατοτήτων του την εποχή την οποία αποφασίστηκε να αρχίσει μία δράση. Εγώ θα συστήνω σε όλες τις τοπικές αρχές, γιατί δεν είναι μόνο η Λάρνακα που έχει αυτό το πρόβλημα. Το έχει, για παράδειγμα, και η περιοχή της Λεμεσού με την Αλική. Από πολύ νωρίς, θα έλεγα από το Φεβρουάριο, να γίνονται οι πρώτες συσκέψεις, να παρακολουθείτε από κοντά το θέμα των βροχοπτώσεων, να είναι όλα έτοιμα και να γίνεται η αντιμετώπιση και οι ψεκασμοί πάρα πολύ έγκαιρα. Και επίσης οι πολίτες πρέπει να είναι σύμμαχοι, δηλαδή από πολύ νωρίς να παρατηρούν, να δηλώνουν στον Δήμο πού βλέπουν να υπάρχουν εστίες και μέσα στις δικές τους αυλές, στους κήπους τους. Επειδή δεν όμως πρέπει να μένει τίποτε εκτεθειμένο. Ακούμε ιδιαίτερη προσοχή τις συμβουλές σας. Είμαι βέβαιος ότι τις ακούν και οι τηλεθεατές. Μου λέτε όμως ότι ενώ ο Δήμος έκανε σωστά την δουλειά του, κινητοποιήθηκε, πάντως δυνάμεις εκτός των δημοτικών ορίων οδήγησαν σε αυτή την περίπτωση. Οι Δήμοι κάνουν τη σύσκεψη και ζητούν τη στήριξη των υπόλοιπων τμήματων του κράτους. Δηλαδή και την ώρα, επειδή είναι απλά τα ζητήματα, την ώρα δηλαδή που υπήρχε ένα θέμα με τα αεροπλανάκια, δεν βρέθηκε ένα μυαλό, ένα στόμα να πει «ΟΚ, έχουμε πρόβλημα με τα αεροπλανάκια, δεν θα γίνει ψεκασμός». Είναι βέβαιο όμως ότι οι άνθρωποι θα δεχτούν επιθέσεις και επιθέσεις από τα κουνούπια. Ας αλλάξουν πόλη. Βασικά έπρεπε να γίνει πολύ, όταν γίνονται οι συσκέψεις από τα αρμόδια τμήματα, πολύ νωρίς η χαρτογράφηση και παρακολουθείται το φαινόμενο επιστημονικά και κάθε χρόνο εκπονείται ένα πρόγραμμα δράσης του φαινομένου, τότε αυτό το φαινόμενο θα είναι πολύ περιορισμένο. Αυτό τα βήματα τα γνωρίζουν. Στο παρελθόν είχε φέρει και το Υπουργείο Γεωργίας εμπειρογνώμονα από την Ελλάδα. Μάλιστα. Γνωρίζουν πολύ καλά οι αρχές τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να πράξουν. Μάλιστα. Ζητάει παρέμβαση ο δήμαρχος της πόλης. Θα την έχει, καθώς είναι και ο καθήλυν αρμόδιος άνθρωπος, να μας πει και την άποψή του. Ο κύριος Λουρτζάτης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τσουρλή. Ορίστε.